επικεφαλής πάντοτε στα θέματα της Μεσσηνίας και του τόπου μας είναι ο κύριος Δημήτρης Καφαντάρης, Γενικός Γραμματείας της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος. Έτσι το ξέραμε και από το Δήμο Πυλουνέστορ. Και κύριε Καφαντάρη, η δραστηριότητά σας συνεχίζεται και τώρα. Ακούγαμε για Ολυμπία οδό, Ιόνια οδό και Αδριατική οδό πλέον. Διεκδικούμε το αυτονόητο, τους οδικούς άξονες. Καλημέρα και χρόνια πολλά καταρχάς, ευχαριστούμε. Καλημέρα κύριε Μποσίκα, καλημέρα στους ακροατές σας, χρόνια πολλά. Να έχουμε μια καλή, υγιεινή χρονιά, με χαμόγελο, χωρίς μάσκες και με αισιοδοξία. Μακριά από τον κορονοϊό. Έτσι ναι, είναι ένα θέμα που δοκιμάζονται τα πάντα και δοκιμάζονται... Ναι. Οι γιορτές πρέπει να είναι προσοχή, χωρίς πολλές μετακινήσεις. Ας ακούσουμε τους ειδικούς. Πιστεύω ότι θα είναι τελευταία Χριστούγεννα, τα οποία θα ζήσουμε, πρώτα και τελευταία δηλαδή, ουσιαστικά θα ζήσουμε με αυτό το κλίμα, να ελπίσουμε. Θεωρώ λοιπόν ότι πρέπει να ακούσουμε τους ειδικούς, να προσέξουμε. Η Πελοπόννησος πάει πάρα πολύ καλά, η Μεσσηνία πάει πολύ καλύτερα. Άρα λοιπόν μην το χαλάσουμε, τώρα θα είναι κρίμα. Ναι, τα μάτια θα έλεγα ότι είναι στραμμένα στο Πάσχα, πρέπει να δούμε τότε. Λοιπόν, πάμε στο θέμα, διεκδικείται για το θέμα της Αδριατικής Οδού. Πρέπει να γίνει το Πάτρα Πύργος Κανονέρου της Αγώνα. Ακούμε χρόνια, δεκαετίες για αυτούς τους δρόμους, αλλά χωρίς δρόμους παραμένουν και ιδίως και εσείς προέρχεστε από έναν όμορφο δήμο, το Δήμο Πυλουνέστορος, που είχετε διατελέσει και δήμαρχος και είσαστε και, και σήμερα και αιρετός παραμένετε. Ένας δρόμος, υπάρχουν προβλήματα εκεί στους δρόμους, κακά τα ψέματα, έχουμε και θανατηφόρα για ατυχήματα, μην κρυβόμαστε, να τα λέμε. Και είναι αδικία που η περιοχή της Πηλίας και η Δυτική Μεσσηνία έχει μείνει απ' έξω από το θέμα των οδικών αξώνων. Είναι έτσι, δεν είναι, κύριε Καφέ? Καταρχήν το κομμάτι, ας πούμε, ας υποθέσουμε το κομμάτι Καλαμάτα Πύλο Μεθόνη, που έχει πάρει ένα δρόμο για την υλοποίησή του, αλλά αυτό το οποίο είναι εκτός από τη διαδικασία υλοποίησης είναι το μεγάλο κομμάτι, το πύργος Στακώνα. Αλλά θα το πω λίγο διαφορετικά. Η Αδριατική Οδός είναι ένας δρόμος που ενώνει πολιτισμούς, ανθρώπους, ανάπτυξη, ένας ιστορικός δρόμος που ξεκινά από την Τεργέστη και φτάνει στην Καλαμάτα. Ένας δρόμος που πραγματικά ένας οδικός άξονας πρέπει να γίνει, και γι' αυτό το λόγο ευρωβουλευτές από όλα τα κόμματα, αλλά και οι περιφερειάρχες και τώρα η πρωτοβουλία που πήρα εγώ με τη θεσμίσω της ΚΕΔΕ με όλους τους δημάρχους του άξονα να μπορέσουμε να πιέσουμε την κατεύθυνση τώρα που είναι το Ταμείο Ανάκαμψης σε, σε ένα σχεδιασμό να μπορέσουν να ενταχθούν τα κομμάτια του της Ανδριατικής Οδού όπως είναι το Γιάννενα Κακαβιά αλλά και το πύργος και Παρισία Πάντρα Πύργος και Παρισία Καλού Νερό, Στακώνα, ώστε στα πλαίσια αυτής της ιστορικής διαδρομής, αυτό το μεγάλο διευρωπαϊκό δίκτυο, όπως εγώ το έχω ονομάσει και το έχουμε ονομάσει, σωστό. Πλέον, που ενώνει την Ευρώπη με δύο λιμάνια, τι είναι ουσιαστικά θα ενώνει την Καλαμάτα και το Γύφη από την άλλη μεριά, που ήδη υπάρχουν οι δρόμοι δηλαδή, που από τον Τζακώνα μέχρι την Καλαμάτα, αντιλαμβάνεστε ότι είναι ένα τεράστιο έργο το οποίο όχι μόνο η ελληνική κυβέρνηση, αλλά πιέζουμε ευρωπαϊκά, αλλά πιέζουμε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να πιέσει τις κυβερνήσεις και να χρηματοδοτήσουν με αυτό το έργο σε όλες τις χώρες που διαπερνά αυτός ο άξονας, έτσι ώστε να ολοκληρωθεί ένας δρόμος για την Ευρώπη. Ένας δρόμος που θα φέρει ανάπτυξη, να σας πω μόνο ένα νούμερο, 100 εκατομμύρια Ευρωπαίοι μετακινούνται με αυτοκίνητα και διακοπές. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι αυτό το μεγάλο κομμάτι της Αδριατικής που έχει μια τεράστια ιστορία κρυμμένη μέσα και μεγάλη δύναμη ανάπτυξης που καταλήγει μέχρι την Καλαμάτα, πόση όθηση θα δώσει στην ανάπτυξη και στην επιχειρηματικότητα ένας τέτοιος δρόμος που φαντάζομαι είναι εφικτό να γίνει. Ήδη πολλά κομμάτια σε άλλες χώρες και στην Κροατία γίνονται πολλά κομμάτια που συνδέουν αυτό το οδικό άξονα και σε άλλες χώρες. Άρα λοιπόν φανταστείτε ότι πρέπει αυτό να γίνει μια πανστρατιά. Ήδη έχουμε ιδρύσει ένα δίκτυο πόλεων Αδριατικής που είναι όλες οι πόλεις που διαπερνάει η Αδριατική από την Κροατία, την Αλβανία και άλλες χώρες και τη χώρα μας. Υπάρχει τεράστια πίεση. Άρα λοιπόν εγώ το σήκω στα ψηλά. Το πιστεύω, θα το παλέψουμε. Ήδη ετοιμάζουμε μια διαδικτυακή τηλεδιάσκεψη με όλους τους δημάρχους που διαπερνά στη χώρα μας αυτό το. Γιατί συμμετέχετε και στις βιώσιμες πόλεις. Για να είναι βιώσιμες πόλεις, με το δικό σας άξονα. Αυτά συνδέονται, είναι κομμάτια που συνδέονται, κύριε Καφαντάρη. Κακά τα ψέματα. Άρα λοιπόν είμαστε μπροστά σε ένα μεγάλο αγώνα διεκδίκησης να πείσουμε ανθρώπους, να πείσουμε κυβερνήσεις και άλλων χωρών και την Ευρωπαϊκή Ένωση να πιστέψει αυτό το μεγάλο άξονα, ο οποίος είναι